Είχαμε μια αλλαγή στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας που έχει αναλάβει μετά τους κλειδονισμούς μέσα στο κόμμα. Έτσι, να θυμηθούμε το τι έγινε προεκλογικά. Αλλάζουμε και λίγο οι συσχετισμοί. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται λοιπόν στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος και καλημερίζουμε. Έχουμε εδώ τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σιδεροκέφαλος να πούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δάρα και κυρία Κατσίμη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος ο δικός σας στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει τελικά και πολύ μεγάλη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά. Άλλα έλεγε τότε, άλλα λέει τώρα και τελείως άλλα εφαρμόζει. Κυρία Κατσίμη και κύριε Δάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος όπως ξεκίνησε να δίνει τις μάχες από την περίοδο που ξεκίνησαν τα μνημόνια και ξεκίνησε η δύσκολη πορεία για τον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι έχει κατανοηθεί πλήρως από όλους ότι η μάχη αυτή που έδωσε την έδωσε με ειλικρίνεια. Και αυτή η ειλικρίνεια εκτιμήθηκε από τον ελληνικό λαό. Και ήταν μια μάχη η οποία αφορούσε και στο πεδίο της πολιτικής και της οικονομικής πίεσης η οποία ασκείται από τις νεοφιλελεύθερες ελίτ της Ευρώπης, αλλά και βεβαίως από αυτούς που στήριζαν, είτε ήταν από τις κυβερνήσεις προηγούμενες ή από τα μέσα τα οποία βολεύονταν όλα τα χρόνια από αυτή την κατάσταση την οικονομική, αυτή τη μάχη την έδωσε και ήταν οι δυσμενείς οι σχετισμοί. Με αυτούς όμως τους σχετισμούς καταφέραμε και ανοίξαμε ρογμές σε όλη την Ευρώπη. Ρογμές οι οποίες δεν είναι εύκολο, όπως συνηθίζω να λέω, να κλείσουν. Και το βλέπετε εσείς και το βλέπουν και οι τηλεθεατές σας, το καταλαβαίνουν ότι έχει αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη σε ένα βαθμό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο να αντιστραφούν τα πάντα, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει. Αλλάζει και έχουμε και μια προοπτική και στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή με τον Μπλόκο και το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα να σχηματίσει μια κυβέρνηση, η οποία θα είναι μια, θα έλεγα, μια δύναμη ενίσχυση στις προσπάθειες την οποία κάνουμε και στην Ισπανία. Τώρα, εμείς, γιατί δεν αποφεύγω την ερώτηση που κάνατε αν αλλάξαμε και τι κάνουμε σήμερα, εμείς δεν κρύψαμε κάτι. Είναι δυσμενής η συμφωνία η οποία έχουμε υπογράψει. Έχει δύσκολα πράγματα. Εμείς θα την τηρήσουμε στο βαθμό που αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει θα τηρηθούν. Όμως υπάρχουν και μάχες που έχουμε να δώσουμε μέσα από αυτή την συμφωνία και υπάρχουν και θέματα τα οποία δεν έχουν λήξει ακόμα και θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη και τη δίνουμε καθημερινά. Γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν διευκολύνουν, δεν βοηθούν την, θα έλεγα, και δεν δίνουν τη δυνατότητα για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το παράλληλο πρόγραμμα το οποίο εμείς έχουμε πει ότι θα προχωρήσει και θα στηρίξουμε και ως κόμμα αυτή τη στιγμή, έχει να κάνει με την ανακούφιση όλων αυτών οι οποίοι έχουν πληγεί όλα αυτά τα χρόνια από τις πολιτικές οι οποίες ασκήθηκαν. Αλλά για να τρέξει αυτό το παράλληλο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξουν χρήματα. Για να υπάρξουν χρήματα πρέπει να εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα. Βεβαίως. Έτσι, δηλαδή μπορεί να είναι παράλληλα να τρέχουν και τα δύο. Πρέπει το ένα να τελειώσει για να ξεκινήσει το άλλο. Ήδη το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενο, το πρώτο πακέτο προαπαιτούμενο ψηφίστηκε στην Βουλή αυτή τη στιγμή. Θα υπάρξει μάχη που δίνουμε το επόμενο διάστημα να τελειώσουμε και ό,τι άλλο έχουμε συμφωνήσει. Και επίσης να αρχίσει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Λοιπόν, είναι ένα κρίσιμο θέμα η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και ταυτόχρονα, αφού τελειώσει όλα αυτά και θα ανοίξει, γιατί έχουμε 2 δις περίπου, θα πάρουμε από τις, αφού τελειώσει αυτή, τελειώσουν όλα αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει. Και επίσης είναι άλλα 4,5 δις περίπου από την Τράπεζα Επενδύσεων και από το ΕΣΠΑ. Άρα έχουμε 7 δις περίπου να μπουν στην ελληνική οικονομία, ώστε να μπούμε σε ρυθμούς σταθεροποίησης και ανάκαμψης. Κύριε Ρήγα, θα κάνουμε εδώ πέρα μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε τον κύριο Παυλόπουλο, διότι είναι στο. Μιλάει στη διεθνή διάσκεψη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό. Βεβαίως. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Στη Μέση Ανατολή και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μόλις τελείωσε, δεν τον προλάβαμε. Τελείωσε, δεν προλάβαμε. Λοιπόν, συνεχίστε αυτό που λέγατε. Το θέμα είναι ότι σας κατηγορούν ότι έχει γίνει μια ομογενοποίηση με την αποχώρηση δηλαδή της αριστερής πλατφόρμας που έφτιαξε ο κ. Λαφαζάνης πλέον και τη ΛΑΕΚ. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι που είχε αντιπολιτευτικό ρόλο μέσα στο κόμμα έφυγε
και πλέον ότι το κόμμα γίνεται πιο κυβερνητικό. Πάει προς αυτή την κατεύθυνση και μια ομογενοποίηση. Υπάρχουν τάσεις, δεν υπάρχουν τάσεις μέσα στο κόμμα. Είναι πολυτασικό. Πώς είναι πλέον το κόμμα? Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είμαι από τα ιδρυτικά του μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και έχω και μια ιστορία στην αριστερά από το 1974. Άρα έχω όλη την εικόνα αυτής της αριστεράς που έχει φτάσει μέχρι σήμερα, μέχρι εδώ. Αυτό που εμείς από την ίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ επαγγέλθηκε και νομίζω ότι είναι και το πιο δημοκρατικό κόμμα. Δηλαδή είχε τα ρεύματα τα ιδεολογικά, είχε τη σκέψη η οποία είναι πλούτος και ενισχυτικό στην οποιαδήποτε πολιτική γραμμή θέλεις να καθορίσεις και είναι και πλούτος γιατί μεταφέρονται και οι κοινωνικές ευαισθησίες μέσα από αυτή την προσέγγιση. Το πρόβλημα πάντα παρουσιάζεται όταν αυτή η πολιτική γραμμή ή μπας περιπτώσει αυτό το οποίο έχεις αποφασίσει, αν είναι ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο το στηρίζουμε όλοι ή αν δεν είναι αυτό το πολιτικό πλαίσιο που στηρίζεται από όλους και δημιουργείται ένα άλλο σχέδιο το οποίο είναι κόμμα μέσα στο κόμμα. Αυτό βεβαίως δεν είναι δημοκρατία. Νομίζω ότι είχαν ένα άλλο πολιτικό σχέδιο και ήταν κόμμα μέσα στο κόμμα όσοι απαρτίζουν αυτή τη στιγμή την πρώην σύντροφη που είναι στη ΛΑΕ και αυτό βεβαίως δεν είναι δημοκρατικό. Πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν είναι και δημοκρατικό να μην υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες για να παίρνονται οι αποφάσεις, όπως κάποτε γινόταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ δεν έγινε ένα συνέδριο. Βεβαίως. Όπως ζητούσαν και οι 53 κτλ. Θα γίνει συνέδριο, αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνει ένα συνέδριο με έναν άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο προεκλογικός σε σχέση με αυτόν που είναι τώρα, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Κυρία Κασίμη, βρεθήκαμε σε μια δύσκολη περίοδο και πιστεύω ότι, και το λέω και προσωπικά, δεν έχω ξανακάνει εκλογές, δεν έχω ζήσει τόσα χρόνια με μια τέτοια περίοδο κρίση και με κρίση και πολιτική του κόμματος. Όπως καταλαβαίνετε, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις εμάς, μπήκε μπροστά το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και εκείνη την ώρα, λοιπόν, το συμφέρον του ελληνικού λαού επίτασε ότι εμείς να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις και όχι να δούμε το δημοκρατικό συλλογικό. Προφανώς δεν το κάναμε με τον καλύτερο τρόπο. Αλλά προσέξτε να δείτε, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία πέφτει από εσωτερική αντιπολίτευση και όταν δεν ψηφίζουν απολύτως τίποτα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε εκείνη την ώρα να δούμε το κομματικό συμφέρον η αριστερά, αν δεν κοιτάξει ή αν δεν έχει το ενδιαφέρον της προς την κοινωνία, δεν γίνεται. Κύριε, κάτι εγώ που θα αναρωτιέται και πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί τηλεθεατές. Πώς νιώθετε εσείς προσωπικά που έχετε γίνει το μνημονιακό κόμμα τελικά, όπως είδαμε, γιατί εσείς μονοψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο και η αγαπημένη κυβέρνηση των Ευρωπαίων τελικά. Έρχεται ο κύριος Ολάντ με την κυρία Μέρκελ, δηλαδή σας υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι, έχουν αντιστραφεί εντελώς οι ρόλοι. Κυρία Κασέμη και κύριε Δάρα, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι... ότι είμαστε μνημονιακό κόμμα. Και το λέω ευθέως αυτό. Νομίζω ότι όταν αντιλαμβάνεται και ο κόσμος. Εγώ δεν το λέω με την κακή έννοια. Όχι, όχι, προφανώς δεν το λέω, το ακούγεται. Να ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν, όταν. Βεβαίως, όχι, δεν το εκλαμβάνω έτσι. Ναι. Λέω όμως λοιπόν ότι όταν έχεις. Ήσουν σε μια επιλογή κρίσιμη, την οποία την έκανες αυτή την κρίσιμη επιλογή. Και βεβαίως είχαμε και ένα δεύτερο στοιχείο εμείς εκείνη την ώρα. Ότι απευθύνθηκαμε στον ελληνικό λαό. Δεν νομίζω ότι το έχει κάνει κανένα κόμμα να απευθύνει στον ελληνικό λαό και να του δίνει ξανά την εντολή να προσπαθήσει να δώσει διέξοδο στη χώρα. Άρα λοιπόν αυτό για μας είναι τιμή και το λέω με την έννοια ότι δίνουμε τη μάχη και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε. Η αριστερά δίνει τις μάχες και όταν είναι και δύσκολα τα πράγματα. Θα ήταν πολύ εύκολη η απόσυρση. Να κάνεις απόσυρση. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν και ήττα για τον ελληνικό λαό και ήττα για την ίδια την αριστερά. Αλλά εγώ λέω και κάνω ένα βήμα παραπέρα. Θα ήταν και ήττα για την ευρωπαϊκή κοινωνική αριστερά, για την Ευρώπη ολόκληρη. Η Ευρώπη έχει αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει επιβληθεί αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό. Και να αλλάξει και να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη στις χώρες και στην Ευρώπη και στους λαοί της Ευρώπης δεν θα μπορέσουν να έχουν ανάπτυξη, δεν θα μπορέσουν να έχουν ευημερία, αν συνεχίζεται αυτή η σκληρή, ασφικτική πίεση της λιτότητας. Επίσης, θέλουμε να υπάρξει και δημοκρατία στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να παίρνονται αποφάσεις σε θεσμούς έξω από τις δημοκρατικές διαδικασίες που υπάρχουν και στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες. Δηλαδή, να φεύγουμε σε περιθυνικούς οργανισμούς. Αυτό δεν ήταν η Ευρώπη. Το έχει καταλάβει όμως. Το έχουν καταλάβει και άλλες δυνάμεις. Και δυνάμεις κοινωνικές και δυνάμεις πολιτικές και δυνάμεις των άλλων χώρων των πολιτικών, οι πράσινοι. Και εγώ πιστεύω και τη σοσιαλδημοκρατία της Ευρώπης αρχίζει να καταλαβαίνει
ορισμένα πράγματα, ότι αυτό ήταν αδιέξοδο. Οδηγούμασταν σε αδιέξοδο για τους λαούς και για τις κοινωνίες. Αλλά κυρίως το έχει καταλάβει η κοινωνία και οι λαοί μέσα στην Ευρώπη, ο χώρος της εργασίας. Κύριε Ρήγα, μια τελευταία ερώτηση. Προεκλογικά είχατε συνέβαινε το εξής φαινόμενο. Ένα μικρό κόμμα, δεν είχατε μεγάλη διασπορά στην κοινωνία. Παρ' όλα αυτά όμως κυβέρνηση, άρα λοιπόν αποδοχή του κόσμου, έφυγε ένα κομμάτι του κόμματος, σημαντικό αμέσα από το κόμμα, οι πρώην σύντροφοί σας όπως είπατε και εσείς. Ξανά λοιπόν πάλι κυβέρνηση, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν του κόμματος, αν θα κάνει αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία? Διότι το να υπάρχουν απλά κόμματα που είναι μικρά και δεν αντιστοιχούν στον κόσμο που τους ψηφίζει, και πώς αυτό θα επηρεάσει και τη φυσιογνωμία του κόμματος. Και αν υπάρχει και χώρος επιστροφής για τους πρώην συντρόφους. Ένα άνοιγμα. Είναι 3-4 ερωτήματα μαζί, όσο μπορώ πιο σύντομα για να μην σας καθυστερήσω. Κοιτάξτε, πρώτον ότι να σας δώσω ένα στοιχείο και να το ξέρετε. Δεν έφυγε περίπου το 13% των μελών του κόμματος, το οποίο έχει και μια αντίφαση όταν έφυγε το 42% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή μεταξύ ηγεσίας και μελών του κόμματος. Άρα και αυτό φάνηκε και στην περίοδο την προεκλογική. Νομίζω τις δράσεις, φανερή η δράση των στελεχών, των μελών του φίλων του κόμματος, εν αντιθέσει με όσους αποχώρησαν. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε καταρχήν ανοιχτοί σε όλη την κοινωνία και στον λαό που θέλει να βοηθήσει, να στηρίξει τα κινήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι η ζωή μας και ο πλούτος για μας. Προφανώς στη σφαίρα της δημόσιας πολιτικής κοινής δεν θα αρνηθώ να συναντηθούμε και δεν θα αρνηθεί το κόμμα να συναντηθεί και με πρώην συντρόφους ή κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος θέλει να συνθέσει πολιτικά κόμματα και γενικά όλη την αριστερά, γιατί επιλέξαμε να δώσουμε την άχυρη να είμαστε η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς σε καπιταλιστικό νεοφιλελεύθερο μοντέλο στην Ευρώπη και μέσα σε κρίση. Είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. Απαντάω λοιπόν στο τρίτο, ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει σε επίπεδο όλη της κοινωνίας. Η αντιστοίχηση έχει να κάνει με την βοήθεια την οποία προσφέρει, τη στήριξη που έδωσε αυτός ο κόσμος, να βοηθήσει και να προχωρήσει αυτά μαζί μας. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι αν θα γίνουμε κρατικό κόμμα ή θα κρατικοποιηθούμε, το άλλο. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί όταν το κόμμα, ο σχηματισμός ο πολιτικός μεταφέρει αυτά τα οποία η κοινωνία είναι ο μεταφορέας αυτών των αγωνιών της κοινωνίας, τότε πραγματικά μπορεί και η κυβέρνηση, ο δεύτερος πυλώνας αριστερής διακυβέρνησης, να λειτουργήσει με αποτελεσματικό τρόπο. Δεν το φοβόμαστε αυτό. Έχουμε την ιστορία, έχουμε την εμπειρία και νομίζω ότι μπορούμε να το προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα με τη βοήθεια που δίνει και τη στήριξη που δίνει ο ελληνικός λαός σε δύσκολες, χωρίς να κρύβουν τα δύσκολα. Και το τελευταίο, στο συνέδριο τι θα συζητηθεί, η νέα στρατηγική, οι νέες πολιτικές, τι ακριβώς θα... Το υπενήθηκα και προηγουμένως ότι είμαστε το κόμμα κυβέρνηση, ναι, αριστερά στην Ευρώπη, καπιταλισμός και κρίση. Δεν έχει υπάρξει ιστορικό προηγούμενο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ρόλος της αριστεράς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Δεν έχει υπάρξει ιστορικό προηγούμενο. Νομίζω άρα είναι κρίσιμο να ανοιχνεύσουμε και πολιτικές και στρατηγικές για το νέο όραμα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Στις θέσεις σας.